Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ένα αποτύπωμα αρχίζει απόψε για άλλη μια Πέμπτη. Ήθελα να σας θυμίσω, αν και το αποκλείδα το έχετε ξεχάσει, ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο το ΠΑΣΟΚ είχε το συνέδριό του. Σε άλλες εποχές ενδεχομένως, αν το ΠΑΣΟΚ είχε συνέδριο, δεν θα μιλάγαμε για τίποτα άλλο. Θυμάμαι κάποτε ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε ζωντανή κάλυψη από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια στη διάρκεια των εργασιών του. Αλλά και αυτό νομίζω δεν πέρασε απαρατήρητο. Η κυρία Φόφη Γεννηματά είναι μαζί μου στο στούντιο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Τελικά, οι εσωτερικές σας συζητήσεις, οι ίντριγες, οι κόντρες. Δίνουν είδηση πάντα. Ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα πολιτικό γεγονός. Ναι. Γι' αυτό και τα περισσότερα sites το κάλυψαν ζωντανά, ναι, και τα κανάλια. Είχαμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους εκεί, πολύ μεγάλος αριθμός και εξαιρετικό ενδιαφέρον και κόσμος που ήρθε από όλη την Ελλάδα παρά τις δυσκολίες και παρά το γεγονός ότι πριν από λίγους μήνες ήταν πάλι εδώ. Κράτησα μια φράση που είπατε στην ομιλία σας. Είπατε: συνειδητά ανέχθηκα επιθέσεις, δημόσιες προσβολές, χαρακτηρισμούς και διέκρινα μια πικρία σε αυτό. Άνθρωπος είμαι. Κύριε Τσίμα, είμαι άνθρωπος. Στεναχωριέμαι ανθρώπινα. Αλλά βέβαια ο στόχος μου είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, να γίνει ξανά μεγάλη και να είναι η επόμενη πραγματική κυβερνόσα αριστερά για τον τόπο. Γιατί η χώρα, κύριε Τσίμα, χρειάζεται αναγέννηση. Και δεν μπορεί αυτό να το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάθε μέρα αυτό φαίνεται και θα φαίνεται όλο και περισσότερο. Είναι δική μας αυτή η ευθύνη. Ναι. Και είναι μεγάλη ευθύνη. Ωραία. Αισθάνεστε ότι, για να μείνω στο προσωπικό, αισθάνεστε ότι αυτό τελείωσε με το συνέδριο ή θα σας συνοδεύει αυτή η αμφισβήτηση? Δηλαδή, είστε πια αυτό που θα θέλατε στην θέση του αρχηγού, αδιαφυσβήτητη, ήσυχη μέχρι το 2021 που λήγει η θητεία σας? Μα ποια αμφισβήτηση τώρα, κύριε Τσίμα? Σοβαρά μιλάμε? Όχι. Είδατε τι έγινε στην πραγματικότητα στο συνέδριο. Έχετε δει την τεράστια στήριξη από τη βάση της παράταξης. Την αγάπη, θα έλεγα εγώ. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι η αγάπη του κόσμου, η εμπιστοσύνη, η πίστη σε αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί από το 2015. Αυτού του κόσμου. Του κόσμου της παράταξης. Του κόσμου της παράταξης που, εάν γίνουμε πιο ελκυστικοί, θα αυξηθεί. Για να δούμε πώς. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή ή όχι εντελώς από την αρχή, αλλά από εκεί που νομίζω ότι αυτή η ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται. Του γενικών συμφέροντων. Ο ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάτοντα αστέρα στα δημόσια πράγματα του τόπου. Ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται σε τιμάρια. Ήταν 1994. Το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει τις εκλογές και είχε επιστρέψει στην εξουσία μετά την κρίση του 89. Αλλά πολλοί είχαν αρχίσει να συζητούν εκείνο που ως πριν λίγο φαινόταν αδιανόητο. Ένα ΠΑΣΟΚ χωρίς τον ιδρυτή του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας παρακαλώ να με ακούσετε. Παρακαλώ, σύντροφοι, σεβαστό στον διοικητή. Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό. Το ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην εξουσία 8 χρόνια με τον διάδοχο του Ανδρέα, τον Κώστα Σιμίτη επικεφαλής. Το 2004 το δαχτυλίδι παραδίδεται στον Γιώργο Παπανδρέου. Το Σεπτέμβριο του 2009 το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει για 6η και τελευταία φορά τις εκλογές. Ύστερα ήρθε η κρίση. Μετά από 21 χρόνια στο τιμόνι της χώρας,
το Πασόκ θα χάσει τα 3/4 της εκλογικής του δύναμης. Ο κόσμος του Πασόκ πήρε σήμερα και πάλι στα χέρια του την υπόθεση της δημοκρατικής παράτευσης. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα είναι ο τέταρτος στη σειρά αρχηγός στην πιο δύσκολη συγκυρία. Το Πασόκ είναι τώρα μικρό και ακροτηριασμένο, αλλά είναι ο καταλύτης για πολύ σημαντικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της δημοκρατικής παράταξης και στον ευρύτερο χώρο του προοδευτικού κέντρου, που είναι η κινητήρια δύναμη για οτιδήποτε καλό έχει συμβεί στο έθνος και την κοινωνία. Τον Ιούνιο του 2015, με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, η σκυτάλη περνά στη Φόφη γεννηματά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, 41 χρόνια μετά τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, το Πασόκ αντιμετωπίζει μια κρίση υπαρξιακή. Αλλά στα ελληνικά, κρίση σημαίνει και απόφαση. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Δύο χρόνια αργότερα, εκείνη παίρνει την πρωτοβουλία να συγκροτήσει ένα ευρύτερο φορέα της κεντροαριστεράς. Το Νοέμβριο του 2017, 212.000 πολίτες παίρνουν μέρος στην εκλογή του ηγέτη ενός πολιτικού σχήματος που ακόμη δεν υπήρχε. Είμαστε αποφασισμένοι εν ολίγης να γεννήσουμε κάτι νέο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ημερών. Σε λίγο, το νέο σχήμα αποκτά όνομα. Κίνημα αλλαγής. Μα μετά από λίγο, ο ένας εταίρος του νέου σχήματος, το ποτάμι, αποχωρεί. Και ένας από τους υποψήφιους αρχηγούς, ο Γιάννης Ραγκούσης, θα βρεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του περασμένου Ιουλίου, το Κινάλ θα αντέξει, μα δεν θα ανθίσει. 8,1%, 460.000 ψηφοφόροι. Και η συζήτηση ανοίγει ξανά. Καλωσορίζω λοιπόν την αμφισβήτηση, ζητώ την κριτική και δεν διεκδικώ το αλάθητο. Σας ζητούν να θάψουμε το Πασόκ. Όχι στο χώμα, αλλά σαν μια μικρή σφαραγίδα στο σιρτάρι ενός λογιστή. Το Πασόκ είναι ενεργό. Είναι παρόν. Μέσα στο κίνημα αλλαγής. Είναι ο κινητήριος μοχλός. Είναι πρωταγωνιστής στο κίνημα αλλαγής. Το 2021, το που θα βρίσκεται ο καθένας μας, είναι πάνω απ' όλα προσωπική του επιλογή. Το που όμως θα βρίσκονται οι ψηφοφόροι της παράταξης, είναι συλλογική μας ευθύνη, είναι η μόνη μου προτεραιότητα. Συνειδητά ανέχτηκα όλο αυτό το καιρό τις επιθέσεις, τις δημόσιες προσβολές, τους χαρακτηρισμούς και δεν μετανιώνω που το έκανα. Είναι όμως και ευθύνη μου ως Προέδρου να πω ότι με τη λήξη αυτού του συνεδρίου και με τις αποφάσεις του, αυτή η περίοδος της εσωστρέφειας τελειώνει οριστικά. Ήταν το 11ο συνέδριο του Πασόκ. Έχει πολλή συζήτηση, αλλά πρώτα έχει διαφημίσεις. Μια ερώτηση μόνο και μια γρήγορη απάντηση. Ήταν το τελευταίο συνέδριο του Πασόκ. Θα υπάρξει το 10ο ή όχι? Βεβαίως θα υπάρξει και το 10ο, γιατί το Πασόκ δεν κλείνει. Δεν έβαλε λουκέτο. Είναι ζωντανό και είναι, όπως είπα πριν, πρωταγωνιστής μέσα στο κίνημα αλλαγής. Πολλή συζήτηση. Διαφημίσεις. Το αποτύπωμα απόψε φιλοξενεί την κυρία Φόφη Γεννηματά. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει μετά το συνέδριο του Πασόκ, που ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Για το συνέδριο θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ή θα μπορούσαμε και να μην πούμε τίποτα, με την έννοια ότι το συνέδριο τελείωσε. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε? Είπατε κάτι πριν, είπατε να ξαναγίνει μεγάλη δημοκρατική παράταξη, να γίνει κυβερνός αριστερά. Πώς? Με δουλειά. Με δουλειά όλων μας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι συλλογική μας υπόθεση το να γίνει και πάλι μεγάλος αυτός ο χώρος. Εξωστρέφεια, παραγωγή πολιτικής, να βρεθούμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που κάνω τόσο καιρό, να το κάνουμε όλοι. Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ότι είμαστε το στήριγμά του, στην καθημερινότητά του, που είναι δύσκολη,
και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη. Δυστυχώς, κύριε Τσίμα. Διότι όσο συνεχίζονται οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, τόσο θα διαιωνίζονται τα διέξοδα. Και δυστυχώς δεν βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να παίρνει απόφαση να ταλαιπωρήσει λίγο τους Ευρωπαίους, να γίνει και λίγο δυσάρεστος στην κυρία Μέρκελ, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να δυναμώσει λίγο η φωνή του και να αλλάξει ο στόχος για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Να αλλάξουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας για το προσφυγικό. Όλα αυτά που πέρασαν μια θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, λοιπόν. Και γι' αυτό πρέπει, να ξαναγίνουμε μεγάλοι, κύριε Τσίμα. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει ανάγκες, έχει αγωνίες, έχει δικαιώματα. Και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος μας και η υποχρέωσή μας. Αυτό κάναμε πάντα εξάλλου. Το κάναμε. Και πιστεύω ότι τώρα που μας ακούν και μας παρακολουθούν, θέλουν απλώς να νιώσουν ξανά εμπιστοσύνη. Και επειδή έχουμε αρχίσει και αρέσουμε, είπα πριν ότι πρέπει να γίνουμε ελκυστικοί. Για να γίνουμε λοιπόν ελκυστικοί, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε παραφωνίες. Πρέπει πιο πολύ να δείχνουμε και να ακούγεται η κοινή μας ενιαία φωνή. Η δουλειά που κάνουμε, οι προτάσεις που ετοιμάζουμε, οι προτάσεις νόμου που καταθέτουμε. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στις εκλογές στο σχέδιο Ελλάδα. Ποιος ξέρει γι' αυτό, κύριε Τσίμα? Ούτε τα στελέχη μας δεν κατάφεραν να μιλήσουν γι' αυτό. Αυτό είναι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Θέλω να σας ρωτήσω πολλά για την πολιτική κατάσταση, για τις τρέχουσες εξελίξεις. Έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα σε εξέλιξη. Αλλά προηγουμένως θέλω να σας κουβεντιάσουμε, να σταθούμε στο πολιτικό, στο πολιτικό σας πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Σήμερα ανακοινώθηκε η επιτροπή που θα οργανώσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την Άνοιξη. Μέσα στην επιτροπή αυτή είδα πάρα πολλά ονόματα που είναι πρώην σύντροφή σας. Η πρώην διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Τρεις ή τέσσερις ή πέντε πρώην βουλευτές. Άνθρωποι που ήταν γνωστοί ότι ήταν κοντά στο χώρο σας. Άρα το πρόβλημα συνεχίζεται. Περσινά ξινά στα φύλλα, κύριε Τσίμα. Ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι άνθρωποι αυτοί στήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ και τον στήριξαν και στις πρόσφατες εκλογές. Βεβαίως η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θέμα που αφορά πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο, θα έλεγα ότι έγιναν μεταγραφές, μιας και ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πολύ για το ποδόσφαιρο και είμαστε και πολύ κοντά στις απόψεις μας, τουλάχιστον εκεί. Λοιπόν, για να μιλήσω με όρους ποδοσφαιρικούς, θα έλεγα ότι περσινές προεκλογικές μεταγραφές με παίκτες αμφιβόλου απόδοσης και εμπιστοσύνης, που το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο, και κυρίως με έναν παλιό και κουρασμένο προπονητή που έχει αρχίσει και χάνει. Έχει. Για να δούμε. Είναι λοιπόν ένα, θέμα ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Δοκιμάστηκε, καβάλισε το κύμα του θυμού, της οργής, της αγανάκτησης στα χρόνια της κρίσης, υποσχέθηκε λαγούς με πετραχίλια, δοκιμάστηκε στην πράξη και απέτυχε και τώρα προσπαθούν να βρουν ένα νέο προσωπείο. Να είναι λίγο αριστερό, να είναι και λίγο κεντροαριστερό, ναι, να είναι λίγο απ' όλα. Αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουν ξεμείνει από αφήγημα, για να σοβαρέψουμε τώρα. Έχουν ξεμείνει από αφήγημα. Το ερώτημα και η χώρα είναι οι ψηφοφόροι, οι πολίτες τι κάνουν. Χρειάζεται πρόταση. Ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσω. Ένα θέμα είναι τα στελέχη. Μου απαντήσατε γι' αυτό, για τους ανθρώπους που είχαν μια πολιτική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ και τώρα είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα δεύτερο θέμα και πιο σημαντικό είναι οι ψηφοφόροι που ήταν κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα. Έψαξα και ζήτησα τη βοήθεια ειδικών. Ζήτησα τη βοήθεια του Παναγιώτη Κουσθένη, ο οποίος έχει κάνει τη σχετική μελέτη. Το ερώτημα που πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ποτέ δεν το έχουμε δει σε νούμερο, είναι τι ψηφίζουν, τι ψήφιζαν στη συνέχεια οι ψηφοφόροι που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2009. Το 2009, σας θυμίζω, είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ 3 εκατομμύρια κάτι Έλληνες πολίτες. Ήταν η μεγάλη εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ που για τελευταία φορά συγκεντρώθηκε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Τι ψήφισαν αυτοί? Στη συνέχεια, νομίζω ότι έχουμε μια κάρτα που μπορούμε να δούμε. Αυτό είναι στις πρώτες εκλογές της κρίσης, Μάιος του 2012. 580.000 από τα 3 εκατομμύρια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλες διαρροές και έχουμε ήδη 400.000 από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ του 2009, οι οποίοι φεύγουν από την κάλπη. Δεν είναι πια εκεί. Η επόμενη κάρτα μας δείχνει τι συνέβη τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές. Εκεί ένας στους δύο πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.
ένας μεγάλος αριθμός πήγε στη Νέα Δημοκρατία και ακόμη περισσότεροι, εννοείται, πήγαν σε όμορους χώρους, Δημάρ Ποτάμι, και ακόμη περισσότεροι πήγαν στην Αποχή. Δεν έχω αντίστοιχο πίνακα για τις τελευταίες εκλογές, γιατί δεν υπάρχει πλήρης επεξεργασία, αλλά η πρώτη ανάγνωση λέει ότι περίπου ένα εκατομμύριο, κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο από τους ψηφοφόρους του 2009 ΠΑΣΟΚ και πάλι πήγαν ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως περισσότεροι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, όχι πάνω από ένα εκατομμύριο. Πολύ λιγότεροι από ό,τι το 2015. Οι οποίοι όμως δεν φύγαν από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτοί που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και πήγαν κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία το 2017. Έχουμε λοιπόν έναν αριθμό ανθρώπων, ένα εκατομμύριο άνθρωποι πάνω κάτω, που είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ το 2009. Από το 2012 ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναψηφίζουν το 2015. Ξαναψηφίζουν και το 19. Γιατί εξακολουθείτε να τους θεωρείτε δικούς σας? Γιατί θεωρείτε ότι αυτούς μπορείτε με κάποιο τρόπο να τους κάνετε να γυρίσουν πίσω? Γιατί είναι άνθρωποι προοδευτικοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις, που μπορεί να προβληματίστηκαν, που μπορεί να αποπροσανατολίστηκαν, αλλά πλέον έχουν μέτρο σύγκρισης, βλέπουν και το κυριότερο βλέπουν ότι μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να μας εμπιστεύονται ξανά. Να μας εμπιστεύονται ότι είμαστε ένας χώρος που έχει προοπτική. Γιατί μετράει πάρα πολύ αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στους ψηφοφόρους. Ότι είμαστε ένας χώρος που έχει μια πολύ συγκεκριμένη προοδευτική κεντροαριστερή ταυτότητα και αυτό το στίγμα μας είχε θολώσει. Και ότι είμαστε ένας χώρος που δεν θα διαλυθεί μεθαύριο. Είμαστε εδώ, έχουμε βαθιές ρίζες, έχουμε παρελθόν, αλλά έχουμε και μέλλον. Αυτά δεν ήταν αυτονόητα, κύριε Τσίμα, το προηγούμενο διάστημα. Όχι. Πρέπει να σας πω ότι το 2015... Λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, το πρώτο ερώτημα που μου έκαναν οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, ήταν αν πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να μπει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Και σήμερα είμαστε το τρίτο κόμμα, είμαστε ρυθμιστές των εξελίξεων, στο κέντρο της πολιτικής ζωής του τόπου και αυτό που στοχεύουμε είναι να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Και το μπορούμε, κύριε Τσίμα. Αυτό που μου λέτε τώρα, δοκιμάσατε να το πείτε και το είπατε πολύ δυνατά και στις ευρωεκλογές και στο διάστημα μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών. Αλλά μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, αν έχω σωστά τα νούμερα, οι επιδόσεις ήταν ίδιες. Δηλαδή, στις εθνικές εκλογές σας ψήφισαν 20.000 παραπάνω άνθρωποι από ό,τι στις ευρωεκλογές. Άρα, σε εκείνο το διάστημα δεν τους πείσατε. Γιατί δεν τους πείσετε τώρα? Καταρχήν είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό ήταν ότι ακόμα και σήμερα έρχονται και με βρίσκουν σύντροφοι και μου λένε «Φόφη, δεν σε ψηφίσαμε, γιατί θέλαμε να φύγουν αυτοί. Δεν μπορούσαμε να ζούμε με την αγωνία και να ρισκάρουμε ότι μπορεί να είναι ξανά ο Τσίπρας Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σου, είμαστε κοντά σου, είμαστε μαζί σου». Και αυτό το ακούω πάρα πολύ, κύριε Τσίμα. Υπάρχει και έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, πράγματι, αυτό υπάρχει. Αλλά υπάρχει και το ανάποδο, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και μετά όταν σιγουρεύτηκαν ότι θα υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θέλησαν να ξαναψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει μια αντιπολίτευση. Άρα προτίμησαν την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ παρά τη δική σας. Είχατε πει τότε, θυμάμαι σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις και μαζί όταν είχαμε μιλήσει πριν τις εθνικές εκλογές, είχατε πει τώρα πια έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι κυβέρνηση. Πρέπει ο κόσμος να διαλέξει τι είδους αντιπολίτευση θέλει. Αν θέλει μια σοβαρή αντιπολίτευση ή μια ανεύθυνη αντιπολίτευση. Τελικά κατά τη δική μου, άποψη, κύριε Τσίμα, δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ γιατί επέλεξαν ποια αντιπολίτευση ήθελαν. Αλλά το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί όλο εκείνο το διάστημα ήταν ότι ανακάμπτει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι μπορεί ο Τσίπρας να ξαναείναι πρωθυπουργός. Υπάρχουν κανάλια που δημιούργησαν αυτές τις εντυπώσεις και πιστεύω, αν θέλετε να μιλάμε ειλικρινά, ότι ακόμα και η τελευταία συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού από το Sky δημιούργησε μια τέτοια εντύπωση ότι τελικά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, ότι παίζονται οι εξελίξεις και υπάρχει ένας κόσμος αντιδεξιός που δεν ήθελε να δει τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό και ξαναψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί ήθελε να δηλώσει ποια είναι η επιλογή του όχι για την αντιπολίτευση αλλά για την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα τι να σας πω, κύριε Τσίμα, ότι υπήρχαν δημοσκοπήσεις που επί σειρά μηνών, για να μην πω ετών, έλεγαν ότι είμαστε τέταρτοι γιατί έχουμε χάσει τη δυναμική μας πίσω από τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ναι,
αυτή είναι μια ανάγνωση. Αυτή είναι μια ανάγνωση. Βεβαίως. Όλα έχουν επέξει, όλα έχουν επέξει ρόλο. Είχατε μεταξύ... Όλοι ξέρετε μεταξύ βέβαια ευρωεκλογών. Πού είναι η Χρυσή Αυγή και πού είμαστε εμείς. Μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών κάνατε μια κίνηση. Οδηγηθήκατε σε μια κίνηση. Κάνατε την επιλογή να μην είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Επικρατείας. Τότε οι περισσότεροι το είχαμε καταλάβει ότι ακριβώς επειδή φιλοδοξούσατε να επαναπατρίσετε ψηφοφόρους του Πασόκ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούσατε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν ήταν το πρόσωπο που μπορούσε να πετύχει αυτόν τον επαναπατρισμό. Εκ του αποτελέσματος όμως φάνηκε να μην δικαιώνεται η επιλογή. Κερδίσαμε ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά ο λόγος της επιλογής δεν ήταν αυτός. Δεν είναι η ώρα να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μετά από ένα διάστημα νομίζω θα υποθούν όλα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, κύριε Τσίμα. Αυτή τη στιγμή εμένα με ενδιαφέρει να κοιτάξω μπροστά. Με ενδιαφέρει να φύγουμε μπροστά και να χτίσουμε πάνω σε αυτή την στέρεη βάση, γιατί το 8% δεν είναι ένας τερματικός σταθμός. Προφανώς δεν μας ικανοποιεί. Θέλουμε πολύ περισσότερα. Όμως είναι μια στέρεη βάση. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να κοιτάξω μπροστά. Να ενώσουμε δυνάμεις και όλοι μαζί να δουλέψουμε για αυτό που οφείλουμε στον ελληνικό λαό, οφείλουμε στην παράταξή μας και οφείλουμε και στους εαυτούς μας. Γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και γιατί μέχρι ενός σημείου έχουμε αδικηθεί και πάρα πολύ. Έχουμε σηκώσει πολύ μεγάλα βάρη η παράταξή μας, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μας αναλογούσαν. Η ιστορία βέβαια θα τα κρίνει όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το λέω ότι αυτή τη στιγμή το βλέμμα μας και το δικό μου το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Δεν απέκλεισα κανέναν από τα ψηφοδέλτιά μας και δεν περισσεύει κανείς από την προσπάθειά μας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν μπορούμε να περιμένουμε κάποιες κινήσεις δικές σας, αφού όπως σας πρέπει να γίνουν, εσείς είστε πρόεδρος, ώστε άνθρωποι... Είπα ένα όνομα πριν, το όνομα ενός πρώην αρχηγού, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει ένα ρόλο στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ και οι οποίοι τώρα είναι σε κάποια αναπόσταση. Αν θα προσπαθήσετε να κάνετε κάτι για να τους φέρετε πίσω. Το άνοιγμά σας δηλαδή να συμβολιστεί και σε πρόσωπα που επιστρέφουν. Είναι διαρκής η προσπάθειά μου σε σχέση με τα πρόσωπα που βοήθησαν τα προηγούμενα χρόνια και δούλεψαν για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά η προτεραιότητά μας τώρα είναι η παραγωγή πολιτικής. Υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και να ομφαλοσκοπούμε και να ασχολούμαστε μόνο με τα πρόσωπα. Πρέπει να φύγουμε μπροστά. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα, η προτεραιότητα, είναι η συνδιάσκεψη του κινήματος αλλαγής. Γιατί πρέπει να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα, τη δική μας σοσιαλιστική ταυτότητα στις απαντήσεις για τις μεγάλες προκλήσεις. Η ταυτότητα, στα αλήθεια η ταυτότητα του κόμματος ποια είναι. Γιατί, εμείς εκφράζουμε την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δεν περνάει την καλύτερη στιγμή από άποψη υγείας, πολιτικής. Το πρόβλημα είναι και στην Ευρώπη και διεθνώς. Είναι προφανές ότι η Σοσιαλδημοκρατία δεν κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και κοινωνία που ζούμε. Και βεβαίως ειδικά στην Ευρώπη, ηγέτες σοσιαλδημοκράτες φάνηκαν ειδικά στην οικονομική πολιτική και ειδικά στα θέματα της λιτότητας να τρέχουν πίσω από τις πολιτικές της Μέρκελ και τις πολιτικές των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Και αυτό το πλήρωσαν και το πληρώσαμε κι εμείς. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Ευρώπη είναι το πιο ασφαλές σπίτι που έχουμε. Είμαι φανατικά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και πορείας της χώρας, αλλά η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό που ξέρουμε. Αυτό που συμβαίνει στον Ευρωπαϊκό Νότο, πρώτα ξεκίνησε από την Πορτογαλία, τώρα θα συμβεί στην Ισπανία. Δηλαδή, οι εκδοχές της σοσιαλδημοκρατίας, όπως εκφράζονται σε αυτές τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, να συνεργάζονται με τη ριζοσπαστική αριστερά. Στην Πορτογαλία έχουμε μια κυβέρνηση των σοσιαλιστών που για δεύτερη φορά θα σχηματιστεί με ψήφο ανοχής της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στην Ισπανία θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλιστών Podemos. Αυτή είναι μια μόδα που σας αφορά, δηλαδή είναι ένα ρεύμα στο οποίο μπορεί να δείτε και τον εαυτό σας μέσα. Είναι ένα ρεύμα στην Ευρώπη. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια η δήθεν αριστερά όταν ήρθε στην κυβέρνηση επέλεξε να συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Και αυτό είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το χώρο. Έγινε τέλειος όμως. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν τελείωσε γιατί παράχθηκαν πολιτικές, κρίνονται για τις πολιτικές που επέλεξαν να ακολουθήσουν και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι συνεχίζουν με αυτές τις λογικές. Συνεχίζουν με αυτή τη συντηρητική λογική, την τυχοδιοκτική λογική. Με τον πολλακισμό και με όλα αυτά.
που ακολουθούν. Τα παραδικαστικά κυκλώματα που συντήρησαν, που αξιοποίησαν από τα σπλάχνα της δεξιάς που φτιάχτηκαν και τα αξιοποίησαν υπέρ τους. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς, αυτό αν προκύψει ω θέμα, θα προκύψει στην επόμενη πολιτική φάση. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, κύριε Τζίμα, θα ήταν πολύ πιο απλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν ήταν. Και αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε στην πράξη. Αυτό που σας κατηγορεί διαρκώς ο ΣΥΡΙΖΑ και. Ίσως η μόνη ομοιότητα αυτή τη στιγμή με την Ισπανία είναι ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα εκεί ανεβαίνει και οι Ποντέμος κατεβαίνουν. Ναι. Αυτό είναι κάτι που θα δείτε τα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα να συμβαίνει. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να μην ξεφουσκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μακριά από τους μηχανισμούς της εξουσίας. Είναι μια πρόβλεψη που έχετε κάνει, αλλά αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη. Στα δικά σας, για να κλείσω τη συζήτηση περί συνεδρίου, είπατε στο τέλος της ομιλίας σας ότι η εσωστρέφεια τέλος. Αυτό από πολλούς ερμηνεύτηκε και ως ένα είδος απειλή. Δηλαδή ότι αν συνεχιστεί από κάποιον ή από κάποιους, θα ληφθούν μέτρα, ότι θα έχετε διαγραφές. Αυτό έχετε στο μυαλό σας? Είναι ευθύνη όλων μας. Όλοι πρέπει να συνταχθούν με τις αποφάσεις που κατά συντριπτική πλειοψηφία πήρε το συνέδριο αυτό. Γιατί όσοι μιλούν για δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει πρώτα απ' όλους να σέβονται τα αποτελέσματα των δημοκρατικών διαδικασιών. Σύμφωνοι. Αλλά αν ένας τέλεχος πει ότι. Είναι ευθύνη λοιπόν όλων να δείξουν υπευθυνότητα και σοβαρότητα στην πορεία και να ακολουθήσουν στην δουλειά και στους ρυθμούς που εγώ έχω την ευθύνη να βάλω. Ναι. Αν κάποιος επαναλάβει. Και θα βάλω. Θα τρέχουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Τζίμα, και θα τρέχουν όλοι αυτή τη φορά. Εάν κάποιος επαναλάβει ότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε θέμα ηγεσίας, ότι χρειαζόμαστε έναν άλλον πρόεδρο, ότι φόβη γεννήματα δεν κάνει κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι. Σπάει αυτό που είπατε, τον κανόνα της άρσης του τέλους της εσωστρέφειας. Καταρχήν αυτό θα τον διαγράψετε, ας πούμε. Καταρχήν αυτό είναι μια αστειότητα. Γιατί όποιος αμφισβητεί θα πρέπει να καταθέτει και μια πλατφόρμα. Να λέει ότι πρέπει αυτό το κόμμα να κάνει κάτι άλλο. Όχι ότι εγώ κάνω. Πώς προκύπτει αυτό? Δεν υπάρχει λοιπόν καμία άλλη πλατφόρμα που να κατατέθηκε. Αν υπάρχει κάποιος, κύριε Τζίμα, που λέει ότι το κίνημα αλλαγής δεν πρέπει να προχωρήσει με αυτόνομη πορεία, ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχει τα κότσια να βγει να το πει. Γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει υποθεί ποτέ και πουθενά σε κανένα όργανο του κινήματος αλλαγής. Να έχει λοιπόν τα κότσια κάποιος να βγει να πει: εγώ έχω αυτή την άποψη και με αυτή την άποψη διεκδικώ μια άλλη πορεία για το κίνημα αλλαγής. Και αν πείσει την πλειοψηφία του κόμματος να τον ακολουθήσει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί. Αν λοιπόν δεν ακούγεται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση διαφορετική από αυτή που ακολουθεί το κόμμα, οτιδήποτε άλλο απλά δημιουργεί προβλήματα για να δημιουργεί προβλήματα. Και κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να συμβαίνει και δεν το θέλει η βάση του κόμματος. Δεν το θέλει κανείς. Μου το είπαν όπου πήγα. Όπου πήγα και γύρισα πάλι πάρα πολλές περιφέρειες για να μιλήσω με τη βάση του κόμματος. Έχετε αναγνωρίσει ότι ήταν λάθος. Το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και πέρσι που ήσασταν εδώ, ότι όταν συγκροτήθηκε το κίνημα αλλαγής, συγκροτήθηκε με έναν ομοσπονδιακό τρόπο, σαν ομοσπονδία αυτοτελών πολιτικών κινήσεων, κομμάτων κτλ. Και αυτό που θέλετε τώρα να κάνετε είναι μια ομογενοποίηση, μια λειτουργική ενοποίηση του κινήματος αλλαγής. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι φορείς που συμμετέχουν στο κίνημα αλλαγής, αυτοί που έχουν μείνει, θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν? Καταρχήν, το κίνημα αλλαγής δεν συγκροτήθηκε από ομοσπονδιοποίηση, λειτουργήσε με τέτοια χαρακτηριστικά. Δημιουργήθηκε. Διότι τα πρώτα όργανα έγιναν με συμμετοχή, βοσοστιαία κλπ. Δημιουργήθηκε το κίνημα αλλαγής από τη λαϊκή βάση του κινήματος, της παράταξης. Αυτό μην το ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδρύθηκε από τους 220.000 που ήρθαν να ψηφίσουν το Νοέμβριο του 2017. Αυτοί είναι οι ιδρυτές του κόμματος. Απλώς λειτουργήσαμε τον πρώτο χρόνο ως μια ομοσπονδία, γιατί δώσαμε ένα χρόνο στα μικρότερα κόμματα και στις κινήσεις να γνωριστούν, να γίνουν γνωστοί, να μπορούν να ψηφιστούν, να μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το νέο φορέα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμα, παρόλο που έχω ομολογήσει, έχω παραδεχθεί ότι δημιούργησε πολλά προβλήματα αυτή η λειτουργία. Αν γυρνούσα πίσω, θα έκανα το ίδιο. Και θα έκανα το ίδιο
γιατί πιστεύω βαθιά ότι το Πασόκ δεν έπρεπε να δώσει το άλοθη σε κανέναν να φύγει, λέγοντας ότι δεν του αφήνει χώρο και λειτουργεί ηγεμονικά. Έπρεπε όσοι έφυγαν να φανεί γιατί έφυγαν. Και θα κριθούν στην πορεία από την ιστορία. Κρίθηκαν ήδη πολιτικά, γιατί τα κόμματά τους διαλύθηκαν και είναι εκτός βουλής και εκτός πολιτικής. Δεν έχετε πει ποτέ όμως, κατά τη γνώμη σας, γιατί έφυγαν. Έφυγαν με αφορμή τις πρέσπες. Κρατήστε το αυτό και θα το συζητήσουμε μετά από λίγα χρόνια. Τότε μόνη μου, κύριε Τσίμα, μιλούσα για τις πρέσπες. Θυμάστε ότι υπήρχε μία συνεδρίαση όπου και οι πέντε που ήταν διορισμένοι, δεν ήταν ένα εκλεγμένο όργανο, έλεγαν ότι πρέπει να στηρίξουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μόνη μου επέμενα μέχρι το τέλος. Δεν θα υπήρχε σήμερα κίνημα αλλαγής αν είχαμε πάρει μια διαφορετική άποψη. Και τώρα δικαιωνόμαστε περισσότερο από τον καθένα. Είδατε πόσο επιπόλαια χειρίστηκε το θέμα ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε και παρέδωσε προκαταβολικά όλα τα όπλα που είχε χώρα και την ένταξη δηλαδή της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και τη μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Εκ των προτέρων. Και τι πήρε η χώρα? Μια υπόσχεση ότι σε βάθος χρόνου, όσο θα εξελίσσεται η ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας, θα εφαρμόζεται στο εσωτερικό τους αυτό το κουτσουρεμένο έργα όμνες. Και λέω κουτσουρεμένο, γιατί δεν υπάρχει έργα όμνες στην πραγματικότητα όταν άλλο όνομα έχει χώρα και άλλο όνομα έχουν οι κάτοικοι και άλλο όνομα έχει η γλώσσα των κατοίκων. Όμως έστω και αυτό το κουτσουρεμένο έργα όμνες θα εφαρμοζόταν στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα είναι ότι αυτή η πορεία ήταν και είναι στον αέρα. Δυστυχώς λέω εγώ, γιατί εμείς πάντα στηρίζαμε την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή εμείς χάσαμε όλα τα όπλα που είχαμε και από την άλλη μεριά δεν έδωσαν τίποτα. Και η συμφωνία είναι στον αέρα. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης που μέχρι τις εκλογές έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία, σήμερα έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του? Δηλαδή θα καταγγέλατε αυτή τη συμφωνία, θα ζητούσατε να αναθεωρηθεί, μπορούσε να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, και ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει τότε ότι θα πρέπει να αλλάξουν κεφάλαια στην ενταξιακή διαδικασία. Δεν υπάρχει καν ενταξιακή διαδικασία όλα, λοιπόν, τώρα. Ναι, αλλά ούτε καν στηρίζουν την ενταξιακή διαδικασία. Τώρα, στα λόγια, εκ των υστέρων, έρχονται σε αυτά που λέγαμε εμείς. Σε κάποια στιγμή είπατε στο συνέδριο ότι και το 2021 θα είμαι ξανά εδώ. Στο μυαλό σας έχετε να συνεχίσετε και μετά το 2021, δηλαδή έχετε αποφασίσει ότι το 2021 θα είστε ξανά υποψήφια πρόεδρος του κινήματος αλλαγής? Παλεύω και αγωνίζομαι για να πάει το κίνημα αλλαγής καλύτερα. Και αν πάει καλύτερα, προφανώς θα είμαι εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μην μείνουμε στο 8%. Το 2021, όταν λήγει η θητεία σας, Νοέμβρη του 2021, πιστεύετε ότι θα είμαστε στον ίδιο κοινοβουλευτικό κύκλο ή θα έχουν γίνει εκλογές στο μεταξύ, γιατί κυκλοφορεί πολύ το σενάριο? Ακούγεται πάρα πολύ. Εγώ προτιμώ συνήθως να μην κάνω προβλέψεις, αλλά είναι μια συζήτηση που ακούγεται σχεδόν καθημερινά και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα. Σίγουρα θα έχει μεσολαβήσει η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχετε πει ότι έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα του ποιος θα είναι επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή του, εν πάση περιπτώσει, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Μαζί το συζητήσαμε δημόσια εξάλλου πρώτη φορά. Βεβαίως και έχω κάνει, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θεωρώ ότι το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να ενώνει. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτοδύναμη, το λογικό είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από την προοδευτική δημοκρατική παράταξη και αυτό είναι που του έχω θέσει ως θέμα. Βεβαίως το έχει ακούσει αλλά δεν έχει δεσμευτεί. Και θέλω εδώ να σημειώσω ότι αυτός ο μεγάλος πολιτικός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη που λέγεται Αλέξης Τσίπρας φρόντισε στην αναθεώρηση να του δώσει με την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ λευκή επιταγή του κυρίου Μητσοτάκη. Του έδωσε λοιπόν λευκή επιταγή να καθορίσει το πώς θα εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
με την δική του πλειοψηφία και μόνο. Με 150. Και το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Δυστυχώς, κύριε Τσίμα, δεν είναι καν ο αριθμός που είπατε, γιατί ναι, είναι, προβλέπεται και σχετική, και σχετική πλειοψηφία. Σύμφωνη. Ξέρετε τι σημαίνει σχετική πλειοψηφία? Σημαίνει 75 βουλευτές. Δηλαδή θα έχουμε ένα πρόεδρο δημοκρατίας εκλεγμένο από 75 βουλευτές. Είναι κατάντια. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είναι κατάντια αυτό που έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι πρόσωπο ευρύτερης συνέλευσης. Ναι. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και προφανώς αυτό τον δεσμεύει στην πρόταση που θα κάνει, ότι το πρόσωπο που θα προτείνει θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης συνένεσης. Τώρα λοιπόν περιμένουμε την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς θα μιλήσουμε για πρόσωπα όταν θα έρθει η ώρα. Και δεν είναι τώρα η ώρα, κύριε Τσίμα. Το δικό σας πρόσωπο, πώς προέκυψε η ιδέα ότι μπορεί εσείς να είστε υποψήφια πρόεδρος? Κύριε Τσίμα, εγώ είμαι πρόεδρος. Είμαι πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. Τελεία. Τελεία πια σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, σοβαρά, δεν σας έχει γίνει νήξη? Για όνομα του Θεού, όχι. Γιατί το διαβάσατε κι εσείς όπως το διάβασα και εγώ. Ότι κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ως ιδέα. Η πρόθεσή σας πάντως είναι, αν η διάθεση του κυρίου Μητσοτάκη είναι συνενετική, να είναι και η δική σας συνενετική, να ανταποκριθείτε δηλαδή. Πασχίζω για αυτή τη συνένεση και μάλιστα έχω κατηγορηθεί ότι θα έπρεπε να είμαι ακόμα πιο επιθετική. Εγώ πιστεύω ότι στα μεγάλα ζητήματα του τόπου πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίζουμε και συνένεση και συνεννόηση, να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Πάντα έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα. Και στις πιο δύσκολες ώρες και στιγμές και στις πιο σκληρές κόντρες ανάμεσα στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πάντα υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό το πράγμα, να αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον λες και είμαστε εχθροί, να μην μιλάμε, να επιδιώκουμε την εξόντωση του αντιπάλου, αυτό το πράγμα το ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ στα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να αλλάξει. Από τα και ονόματα... εγώ πολιτεύομαι με τρόπο που προσπαθώ να το αλλάξω, γιατί πιστεύω βαθιά στη συνεννόηση για τα μεγάλα θέματα. Έχουμε διαφορές, μεγάλες διαφορές, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Το τελευταίο διάστημα μόνο, πόσες συγκρούσεις έχουμε στη Βουλή για μια σειρά από θέματα. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, αν από τα ονόματα που έχουν βγει στον τύπο, δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται στις προθέσεις ή όχι, κάποιο από αυτά ή κάποια από αυτά είναι, θα μπορούσε να τα εγκρίνετε. Δεν θα πω σε ονοματολογία, κύριε Τσίμα. Ωραία, δεν είναι η στιγμή να το κάνουμε αυτό. Αλλά έχουμε πολλά πολιτικά να συζητήσουμε και έχουμε και πολλά θέματα της ημέρας να συζητήσουμε, πολύ σημαντικά. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε... Κυρίες και κύριοι, να σας πω μια μικρή εξομολόγηση. Φόρεσα μια πράσινη γραβάτα απόψε. Αφενός για να τιμήσω την κυρία Φόφη Γεννηματά, που είναι καλεσμένη. Αφετέρου γιατί ο Παναθηναϊκός απόψε κέρδισε με το Ρικ Πιτίνο για πρώτη φορά στον πάγκο του, με ευρύ σκορ τη Βασκόνια στο μπάσκετ. Αλλά αυτό αφορά τους αφισιονάδους. Κυρία Γεννηματά, σας ρώτησα πριν αν αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Οι πράσινοι ανακάμπτουν, λοιπόν, μπορεί να είναι υπότιτλο. Αν ανακάμπτουν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αυτό με εμένα μου φτάνει. Εσάς δεν σας φτάνει, εσείς θέλετε και το υπόλοιπο. Σας ρώτησαν τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι αυτό που εσείς προσδιορίζετε προερχόμενο από την προοδευτική παράταξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, ονόματα επιστημόνων ή το όνομα του κυρίου Παπαδήμου ή διάφορα ονόματα που έχω ακούσει, είναι μέσα στον ορισμό του εκπρόσωπος προοδευτικής παράταξης? Κύριε Τσίμα, όταν λέμε ότι δεν θα μπούμε σε ονοματολογία, εννοούμε ότι δεν θα πούμε με κανένα τρόπο ονόματα, ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την κυβέρνηση και τη λειτουργία της. Θα περιμένουμε να δούμε το πρόσωπο που θα προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί είναι σε δύσκολη θέση μετά από τον πρόεδρο σωματείου που έχει καθιερώσει με το Σύνταγμα που ψήφισε, με τη βοήθεια του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και με το προηγούμενο Σύνταγμα θα μπορούσε ένας πρόεδρος να εκλεγεί με σχετική πλειοψηφία, αφού είχαν μεσολαβήσει εκλογές. Αν η Βουλή μετά τη διάλυσή της πάλι δεν μπορούσε να βρει πλειοψηφία. Αλλά, γι' αυτό είχαμε καταθέσει μία πρόταση με την οποία δεν θα έπεφτε κάτω από το 160 και νομίζω ότι ήταν μία πρόταση που μπορούσαμε να την ψηφίσουμε όλοι. Αλλά δυστυχώς ακόμα τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν τη λογική της συνεννόησης για τα μεγάλα θέματα. Δεν υπάρχει αυτή η παιδεία στην Ελλάδα. Αναπαράγουν τις παλιές λογικές. Και θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Τσίμα, μετά από 10 χρόνια κρίση. Αυτό που περιμένει ο ελληνικός λαός είναι να μας δει να αλλάζουμε μυαλά. Να έχουμε κάτι μάθει από τα στραβά που μας οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό
πέρα από τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του κυρίου Καραμαλή τώρα για τον εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας, τα λέμε και τα ξαναλέμε και θα τα γράψει και αυτά η ιστορία και έχουν αρχίσει και τα λένε πια και στο δημόσιο διάλογο όλοι, αλλά πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή υπήρχαν τα στραβά και τα ανάποδα που είχαν μεγάλη ευθύνη για αυτό που ζούμε. Και δυστυχώς δεν τα αλλάξαμε στα χρόνια της κρίσης. Και βλέπουμε ότι, εντάξει, από τον κύριο Τσίπρα δεν περιμέναμε να τα αλλάξει. Γιατί αυτές τις λογικές είχε. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ως ο μεγάλος μεταρρυθμιστής. Και αντί να αλλάξει όλες αυτές τις τρευλώσεις του παρελθόντος, έρχεται και τις αναπαράγει. Με αποκορύφωμα τον τρόπο στελέχωσης του κράτους. Τους διοικητές των νοσοκομείων. Και τους γενικούς γραμματείς νωρίτερα που πέρασαν στη ζούλα το καλοκαίρι, μόνο εμείς φωνάζαμε και τα λέγαμε, γιατί μόνο εμείς κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Αλλά και με τους διοικητές των νοσοκομείων. Όλοι έχουμε κάνει τέτοια λάθη. Ναι. Όλοι ακολουθήσαμε τέτοιους δρόμους. Μην σας ρωτήσω, μην σας κάνω τετριμένη ερώτηση, ότι το έχει κάνει και το Πασόκ κατά κόρον στα 21 χρόνια. Σας πρόλαβα, κύριε Τσίμα. Σας πρόλαβα. Το ξέρω. Και εμείς έχουμε κάνει τέτοια λάθη. Βεβαίως είμαστε και το μόνο κόμμα που προσπαθήσαμε να βάλουμε τα πράγματα σε έναν άλλο δρόμο. Αλλά θα τον πάρουμε ποτέ αυτό το δρόμο? Δηλαδή όχι πάλι όλοι οι γραμματείς νομαρχιακών της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι αποτυχημένοι υποψήφοι βουλευτές, όλοι οι απόστρατοι ξανά στα νοσοκομεία. Και μάλιστα στα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή καταραίουν. Καταραίουν από την υποχρηματοδότηση, καταραίουν γιατί τα χρήματά τους είναι δεσμευμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταραίουν γιατί οι δημόσιες επενδύσεις έχουν κουτσουρευτεί για να βγουν τα επιπλεονάσματα και θα κουτσουρευτούν και φέτος. Και μέσα σε αυτό το τοπίο, στα νοσοκομεία που πέφτουν τα ταβάνια, που είναι τρύπια τα σεντόνια, που δεν υπάρχουν μαξιλαροθήκες και τις φέρνουν οι ασθενείς, που οι Έλληνες ταλαιπωρούνται καθημερινά, ο κύριος Μητσοτάκης αντί να σκύψει και να πει πρέπει να βρω ό,τι καλύτερο έχω. Με προσόντα, με εμπειρία, πραγματικούς μάνατζερς, υποκύπτει στο κόμμα του. Εντάξει. Και για άλλη μια φορά έχετε ακολουθεί πια την πεπατημένη και βάζει αυτούς που του ζητάει σε κάθε περιοχή ή κάθε νομαρχιακή οργάνωση. Όχι πια, φτάνει. Έχετε γεννηθεί μέσα στην πολιτική και είστε πια και, αν μετράω σωστά, 17 χρόνια ενεργός η ίδια στην πολιτική. Δεν μετράτε δηλαδή, σωστά, είναι παραπάνω. Ενώ από τότε που εκλεγήκατε στην υπερνομαρχία. Το 2000 είχα εκλεγεί βουλευτής πρώτη φορά στην Αλφα Αθήνας. Παραπάνω, ακόμη παραπάνω, ακόμη 40. 19 χρόνια γεμάτα, κύριε Τσίμα. Άρα ξέρετε ότι μερικές φορές το κόμμα σε τραβάει από το μανίκι. Ναι. Αλλά ο ηγέτης είναι που καθορίζει τελικά τις αποφάσεις και χαράζει τους δρόμους. Και εκεί κρίνεται. Εκεί κρίνεται κανείς. Αν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Εκείνος να οδηγήσει το κόμμα του και όχι το κόμμα του τον αρχηγό. Πρέπει να γίνει και αυτό μερικές φορές. Και αυτό δεν είναι αντιδημοκρατικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να πατάει πόδι. Μου είπατε ότι με τον κύριο Μητσοτάκη έχετε κάνει μια κουβέντα περί Προέδρου Δημοκρατίας, η εκλογή του οποίου είναι σε λίγους μήνες. Σε λίγους μήνες είναι και η αλλαγή του εκλογικού νόμου, γι' αυτό έχετε κουβεντιάσει. Έχετε σημεία σύμπτωσης ώστε ο νέος εκλογικός νόμος να είναι συνενετικός? Δεν έχουμε κουβεντιάσει, δεν ξέρω τις προθέσεις του. Εμείς δημόσια έχουμε καταθέσει τις δικές μας απόψεις. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε σε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα είναι αναλογικότερο και πιο δίκαιο και δεν θα έχουμε το φαινόμενο μια λαϊκή μειοψηφία να γίνεται κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και το είδαμε αυτό και το είδαμε στα χρόνια της κρίσης, κόμματα με πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά να παίρνουν 50 έδρες μπόνους. Αυτό σήμαινε ότι αλλοιωνόταν τελικά η βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι οπωσδήποτε διπλές. Δηλαδή θα γίνουν οι πρώτες με απλή αναλογική. Αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει την πρόθεση να φέρει ένα εκλογικό σύστημα αναλογικότερο και δίκαιο που θα μπορούσαμε να το δούμε όλοι μαζί. Να πάρει 200 ψήφους. Να συγκεντρώσει δηλαδή περισσότερους ψήφους. Αυτό εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ετοιμάζεται να φέρει πάλι κάτι που θα εξασφαλίζει ότι το δίπολο θα συνεχίσει να υπάρχει και θα έχουμε τεχνητές πλειοψηφίες. Και εμείς μια τέτοια πρόταση, κύριε Τσίμα, δεν θα την ψηφίσουμε. Έχετε την εντύπωση? Η θέση μας είναι πάρα πολύ καθαρή. Δεν θα ψηφίσετε δηλαδή ένα νόμο που να δίνει υπερβολικό πόνους στο πρώτο κόμμα, να διευκολύνει είναι το... Είναι ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο, πιστεύουμε ότι η χώρα έχει άλλες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Ζήσαμε αυτές τις κυβερνήσεις. Ζήσαμε τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ζήσαμε τις κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν με ένα μικρό συμπλήρωμα. Δεν έδωσαν λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Πιστεύω πως είναι η ώρα για πραγματικές συνεργασίες και προγραμματικές συγκλήσεις. Και θέλουμε ένα εκλογικό σύστημα που να εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν σοβαρές προγραμματικές συμφωνίες που οδηγούν και σε συγκλήσεις και σε συνεννόηση και σε αλλαγή κουλτούρας στο πολιτικό σύστημα και σε αλλαγή συμπεριφορών και προτύπου σε όλα αυτά που συζητήσαμε. Μόνο έτσι θα αλλάξουν οι κακοδαιμονίες αυτού του τόπου. Δεν θα αλλάξουν διαφορετικά. Αλλιώς θα πορευόμαστε με τους αρεστούς κάθε φορά. Και τα παλιά κόλπα στα οποία αποδείχθηκε άριστος ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχουν δύο θέματα σήμερα στην επικαιρότητα, στην ισογραφία, που είναι και τα δύο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα, το έχετε ήδη σχολιάσει μια δήλωσή σας το πρωί, είναι η αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι από τις 13 Νοεμβρίου η Τουρκία έχει στείλει επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ, όπου όλη αυτή τη θεωρία που στην αρχή τη λέγανε κάτι απόστρατη στα τουρκικά κανάλια, ότι το μισό το Αιγαίο μας ανήκει, η περίφημη γαλάζια πατρίδα, είναι πια επίσημη πολιτική σε ένα επίσημο έγγραφο στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο προς τον ΟΗΕ. Και στη συνέχεια μάθαμε ότι υπάρχει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, τη μία από τις δύο, εν πάση περιπτώσει, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών που θεωρούν ότι τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια ενιαία. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, αυτό που στην αρχή λεγόταν στον αέρα ως συζήτηση, αυτό που μετά το είπε ο Υπουργός Άμυνας, κάποια στιγμή φωτογραφήθηκε ο κύριος Ερντογάν μπροστά σε ένα χάρτη με το μισό Αιγαίο δικό του, σήμερα πια μοιάζει να είναι επίσημη πολιτική. Ανησυχείτε? Εδώ και δύο χρόνια κάνω συνέχεια παρεμβάσεις για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, ναι, αλλά με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Η προκλητικότητα της Τουρκίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτή η ιστορία με τη Λιβύη πραγματικά είναι μια βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη υπάρχει, όπως είπατε, η Κρήτη και κανείς αυτό δεν μπορεί να το παραβλέπει. Άρα χρειάζεται μεγάλη αποφασιστικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης και χρειάζεται και ομοψυχία στο εσωτερικό. Φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια εθνική γραμμή και δυστυχώς δεν υπάρχει, κύριε Τσίμα. Εγώ με έκπληξη είδα μέσα σε αυτήν την τόσο κρίσιμη, όπως περιγράψατε, περίοδο να δίνεται συνέντευξη από σύμβουλο του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα αυτά και να ανοίγει θέματα συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Εγώ πραγματικά έμεινα άφωνη. Υπάρχει όμως ένα θέμα οριοθέτησης. Έμεινα άφωνη, διότι όταν οι Τούρκοι κλιμακώνουν καθημερινά την επιθετικότητά τους και έρχονται δικοί μας άνθρωποι, αρμόδιοι, υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά και ανοίγουν τέτοια ζητήματα, είναι σαν να δίνουμε ένα μήνυμα ότι μπορείτε πάρα πολύ άνετα να συνεχίσετε αυτή την τακτική. Εμείς ανεχόμαστε αυτή την προκλητικότητα και στο τέλος της ημέρας θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε όλα όσα θέτετε. Στέλνουμε ένα λάθος μήνυμα. Και εγώ θέλω να καταλάβω κιόλας και ρωτώ, τι ακριβώς εννοούν όταν λένε συνεκμετάλλευση? Διότι λέει ταυτόχρονα ότι πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτό ήθελα μάλιστα να σας ρωτήσω. Η οποιαδήποτε συζήτηση για την εκμετάλλευση προϋποθέτει οριοθέτηση. Και αυτό είναι κάτι που και εμείς, ενώ η ελληνική πλευρά μοιάζει να μην είναι έτοιμη να κάνει. Προκύπτει όμως ένα απλό ερώτημα. Εάν έχει προηγηθεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, τι λόγο έχει στην εκμετάλλευση? Ο καθένας θα γνωρίζει τι του ανήκει και πού μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Επομένως τώρα, επειδή αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συζητιούνται σε αυτούς τους τόνους δημόσια, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να μας πει αν αυτές οι θέσεις του Συμβούλου του απηχούν τις θέσεις του ίδιου και της κυβέρνησης του. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι είναι προσωπικές απόψεις. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή τα πράγματα κάθε μέρα δυσκολεύουν, καλό θα ήταν να πάρει την πρωτοβουλία και να υπάρξει επικοινωνία, συνάντηση, σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα και να χαράξουμε επιτέλους μια εθνική γραμμή και να αισθανθεί και ο ελληνικός λαός ασφάλεια ότι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, μπορούν να συμφωνήσουν σε μια ενιαία γραμμή.
Ένα δεύτερο θέμα που είναι στη σημερινή επικαιρότητα είναι αυτά που είπε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο οποίος είχε πάει στη Μόρια, είχε δει τους περίφημους αυτούς καταβλισμούς και μίλησε σήμερα στη Βουλή και είπε, κράτησα μια φράση του, κινδυνεύεται να αντιμετωπίσετε πολύ δραματικές συνέπειες. Και πραγματικά είναι, χτυπάει ένα καμπανάκι όταν ακούς τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ να λέει κάτι τέτοιο. Πριν από λίγες μέρες στη Βουλή είπα στον κύριο Μητσοτάκη σε σχετική ερώτηση που του απίθυνα ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια εθνική τραγωδία. Και δεν μπορούμε άλλο να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Μας επέβαλε αυτή την κατάσταση ο κύριος Τσίπρας και όλα αυτά τα χρόνια ήρθανε πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα για να γίνει η χώρα μας και τα νησιά μας μια αποθήκη ψυχών. Αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αισθανθεί ο ελληνικός λαός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκφράζει τη φωνή του στην Ευρώπη. Πρέπει η φωνή του ελληνικού λαού να ακουστεί δυνατά. Δεν εννοείται ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Υπάρχουν τρία σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ζήτημα της Ευρώπης και όχι της Ελλάδας. Επομένως θα πρέπει άμεσα να υπάρξει νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων και να σηκώσουν τα βάρη όλες οι χώρες. Mm-hmm. Και όποια αρνείται να έχει οικονομικές κυρώσεις. Να πληρώσει κάποιο κόστος. Ή υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρώπη και προχωράμε όλοι μαζί, ή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτές τις λογικές. Και δεν μπορούμε εμείς να σηκώνουμε όλα τα βάρη ως οι μόνοι πρόθυμοι της Ευρώπης. Και να διευκολύνουμε όλους αυτούς και μάλιστα ακραίους τύπους να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και να συμπαρασύρουν και τόσους Ευρωπαίους πολίτες στη δική τους γραμμή. Πρέπει το Δουβλίνο να αλλάξει αύριο το πρωί. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Και πρέπει να αλλάξουν και σημεία της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή. Ήταν έκτακτο μέτρο και ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν επιστροφές και από την ενδοχώρα, διότι αλλιώς δεν θα υπάρξει ποτέ αποσυμφόρηση στα νησιά. Γιατί οι επιστροφές κατευθείαν στις υπόλοιπες χώρες είναι μεν μία διέξοδος, αλλά και αυτή καθυστερεί. Ναι. Αυτό που περιγράφεται δεύτερο όμως είναι θέμα, μια... Δεύτερο ναι. θέμα, τα σύνορα. Mm. Μου λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς φυλάμε τα σύνορα πάρα πολύ καλά και δεν υπάρχει θέμα. Μα πώς τα φυλάνε πάρα πολύ καλά τα σύνορα? Εγώ ήμουνα στα Διαβατά πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα. Ξέρετε τι μου είπαν άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι, περισσότερες γυναίκες, που είναι αυτό το πρότυπο του δημοσίου υπαλλήλου που θέλουμε. Ξέρετε τι μου είπαν? 3.500 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από τον Εύρο, όχι από τη θάλασσα, το τελευταίο εξάμηνο και μέσα στο διάστημα που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Και δεν έχουν κανένα χαρτί. Δεν πέρασαν από κανένα φυλάκιο, δεν έγινε κανένας έλεγχος. Και αυτοί τώρα προσπαθούν να συλληφθούν για να καταγραφούν και να κάνουν αίτηση ασύλου. Δηλαδή, μπαινοβγαίνουν από τα σύνορά μας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και θα πρέπει επιτέλους η Frontex να γίνει πραγματική συνοριοφυλακή. Δεν μπορεί, κύριε Τσίμα, η Frontex να επιχειρεί στα βόρεια σύνορά μας, στο δικό μας έδαφος, γιατί τα βόρεια σύνορα είναι κλειστά. Δηλαδή να απαγορεύει στους πρόσφυγες και μετανάστες να φύγουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη, στο βορρά η Frontex, και στα ανατολικά σύνορά μας απλώς να παρατηρεί. Θα πρέπει να κάνει και προσυνοριακό έλεγχο, δηλαδή στο έδαφος της Τουρκίας. Και να σταματάνε τις βάρκες και τους διακινητές στο ξεκίνημά τους. Γιατί ξέρουνε και τη στιγμή που ξεκινάνε οι διακινητές από το έδαφος της Τουρκίας. Να μην κλείνουν λοιπόν άλλο τα μάτια τους στην κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί άλλο ο ελληνικός λαός να σηκώσει αυτό το βάρος. Και το τρίτο ζήτημα. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με την κατάσταση στις δομές. Η ναι. κατάσταση στις δομές. Το σχέδιο είναι που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αλλαγή για τα καινούργια κέντρα σας βρίσκει σύμφωνη? Είναι πολύ προβληματικό και στον αέρα. Μας δήλωσε ότι θα κάνει μεγάλες δομές πάλι, δηλαδή γκέτο και υπερσυγκέντρωση, ξανά στα νησιά. Κλειστές δομές, μάλιστα, οι κλειστές δομές προβλέπονται από δικό μας νόμο του 11-12, αν θυμάμαι καλά. Είμαστε οι τελευταίοι που θα διαφωνήσουμε με τις κλειστές δομές. Αλλά στις κλειστές δομές, κύριε Τσίμα, δεν μπορεί να τις κρατήσει επαόριστον. Από τον νόμο, κάποια στιγμή θα τους αφήσει ελεύθερους. Αν λοιπόν δεν ξέρεις πού θα πάνε και τι θα τους κάνεις, θα έχεις και τις κλειστές δομές και τις ανοιχτές δίπλα. Δηλαδή ακόμα χειρότερη κατάσταση για τα νησιά. Και να σας πω και το άλλο. Είπε ότι θα κάνει κλειστές δομές δυνατοτήτων να φιλοξενήσουν 18.000 άτομα. Στα νησιά. 10.000 είναι η δυνατότητα
όλου του σοφρονιστικού μας συστήματος στην Ελλάδα, που εδώ και κάτι χρόνια προσπαθεί να επεκταθεί για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Εννοείται, ποιο θα του φυλάει, πώς θα του πει. Πώς θα γίνει όλο αυτό, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρόνο θα χτιστούν όλα αυτά τα πράγματα και θα δημιουργηθούν για 18.000 ανθρώπους. Τα δύο από αυτά είναι δικά μας. Δηλαδή, οι δομές καταρχήν είναι δικό μας θέμα και δικιά μας ευθύνη. Η φύλαξη των συνόρων είναι και δικό μας θέμα, είναι θέμα και της Frontex επίσης, αλλά είναι και αυτό δικό μας θέμα. Στο πρώτο που είπατε, τι να κάνει η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να κάνει την Ευρώπη να αλλάξει πολιτική. Είναι ακόμα, κύριε Τσίμα, και να μπλοκάρει κρίσιμες αποφάσεις. Και το λέω αυτό πολύ συνειδητά. Να απειλήσει, ναι. Να απειλήσει ότι θα μπλοκάρει αποφάσεις. Θέλετε να σας πω κάτι? Ξέρετε πώς πήρε η Ελλάδα τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα? Από την πίεση που άσκησε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι θα ασκήσει βέτο. Και εγώ θυμάμαι τη Μάργαρετ Θάτσερ να λέει ότι δεν τον συμπάθησα ποτέ, αλλά πάντα έπαιρνε κάτι για τη χώρα του. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίμα. Να πάρουμε επιτέλους κάτι για τη χώρα μας. Και έχω πει στον κύριο Μητσοτάκη ότι εγώ μπορώ να φωνάζω και θα φωνάζω και θα φωνάζω και στα συνέδρια του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί αυτό τον βοηθάει. Τον βοηθάει να πάει να πει ότι έχω μια αντιπολίτευση που μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Και που δεν σταματάνε. Και που εξαγριώνεται ο ελληνικός λαός. Διότι το αυγό του φιδιού καραδοκεί. Και την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Και επιπλέον, ξέρετε πόσοι μας αναλογούν, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει το προηγούμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι πρόσφυγες μας αναλογούν? Περίπου 15.000. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε γύρω στις 100.000. 100 λέτε. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η διαφορά. Δεν μπορεί να αντέξει άλλο η Ελλάδα αυτό το βάρος μόνη της. Και η κυβέρνηση δεν αρκεί να πηγαίνει σε συνέδρια και να μιλάει. Πρέπει να είναι αποφασιστική και αποτελεσματική. Μια ανησυχία που υπάρχει, και αυτήν ακριβώς την ανησυχία διατύπωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ, είναι ότι διαπιστώνει και αυτός, γιατί πήγε στα νησιά και είχε ξαναπάει πριν από μερικά χρόνια. Λέει πρώτον ότι τώρα η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Πριν ένα χρόνο είχαμε 20.000 στα νησιά και τώρα έχουμε πάνω από 38.000. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και γιατί επίσης διαπιστώνει ότι και οι νησιώτες, ο πληθυσμός των νησιών, αρχίζει να αλλάζει. Δηλαδή, αυτό το πολύ ανοιχτό φιλόξενο πνεύμα που όλοι θαύμασαν τα πρώτα χρόνια της προσφυγικής κρίσης. Έχουν εξαντληθεί οι αντοχές τους. Στη Σάμο, η δομή είναι μέσα στα σπίτια. Και δεν χωράει. Δεν χωράει. Είναι χιλιάδες άνθρωποι έξω από τη δομή, χωρίς κανέναν έλεγχο, μέσα στα σπίτια. Και ενώ είχαν συμφωνήσει για μια δομή περίπου 1.500, μια νέα δομή και μια παράλληλα δίπλα κλειστή για κάποιες εκατοντάδες ανθρώπους, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης τώρα είναι να γίνει μια κλειστή δομή για 5.000. Πού είναι η αποσυμφόρηση του νησιού? Δεν υπάρχει αποσυμφόρηση του νησιού. Ήδη το Βόρειο Αιγαίο αρνείται. Αρνείται γιατί κατάλαβε ότι θα τους μείνουν και τα κλειστά κέντρα και η μόρια. Και δεν αντέχει η Ελλάδα άλλες μόριες. Αυτό που γίνεται εκεί είναι δραματικό. Δεν είναι δυνατόν να επισκέπτεται ο αρμόδιος υπουργός τη Μόρια και να φεύγει ικανοποιημένος και να πεθαίνει ένα παιδί από αφυδάτωση, από απλή γαστρετερίτιδα. Δεν είναι δυνατόν να βιάζονται παιδιά και γυναίκες και να ακούω στελέχη να λένε της προηγούμενης κυβέρνησης ότι εντάξει βρε παιδιά, μια φορά στις τόσες συμβαίνει. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Τραγικά πράγματα αυτά. Εγώ ντρέπομαι να τα ακούω ως Ελληνίδα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει γυναίκα σε αυτόν τον τόπο που να ανέχεται να ακούγονται αυτά τα πράγματα, να βιάζονται γυναίκες και παιδιά και να πεθαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Διότι εντάξει, έχει φτάσει στα όρια της η αντοχή και των νησιωτών και των κατοίκων παντού, γιατί αγωνιούν και υπάρχουν και ζητήματα στα οποία κατανοώ την αγωνία τους και την οργή τους πολλές φορές, αλλά υπάρχει και η ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή που αφορά τους πρόσφυγες, γιατί θα έπρεπε αλλιώς να τους υποδεχθούμε και να τους φερθούμε. Σε αυτούς που πραγματικά μπορούμε να αντέξουμε. Στις 15.000, όχι στις 100.000. Στους πρόσφυγες, όχι στους μετανάστες που δεν μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε εργασία στη χώρα μας. Αλλά σε αυτούς τους 15.000 έπρεπε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια, δυνατότητες ένταξης, να μάθουν τη γλώσσα, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Αυτή η τόσο προηγούμενη ευαίσθητη κυβέρνηση δεν είχε ενταξιακό πρόγραμμα. Και βέβαια η σημερινή ούτε που το συζητάει. Συζητάει και το ρώτησα. Κάτι που φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς. Την προσπάθεια να γίνει κάτι για τα νησιώτερα παιδιά, που είναι πολλά, είναι 5.000. Επιτέλους η πίεσή μας κάτι απέδωσε. Γιατί τον ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη, θα βάλετε δηλαδή στις κλειστές δομές μαζί τα ασυνόδευτα παιδιά
και τους μεμονωμένους. Τους άντρες που έρχονται με ένα σακίδιο στην πλάτη και δεν ξέρουμε και ποιος είναι ο καθένας από αυτούς. Θα βάλετε γυναίκες με παιδιά στην ίδια κατάσταση και ανάπηρους και άρρωστους. Και επιτέλους ανταποκρίθηκε και απάντησε. Μένει να δούμε στην πράξη ότι αυτό θα προχωρήσει. Και είναι φανερό ότι κάτω από την πίεση μας γίνονται πράγματα, όπως έγινε, για να φύγω λίγο από το προσφυγικό, όπως έγινε, κύριε Τσίμα, και στο θέμα των τραπεζών. Ποιος ανέδειξε το θέμα των καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών στις συναλλαγές τους με τους πολίτες? Να σας το δώσω αυτό το δίκαιο. Εσείς πιέσατε πολύ και είχατε πάει και κάνατε και επίσκεψη στην τραπεζών. Και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, και θα επανέλθουμε, γιατί μας κοροϊδεύουν. Ελάχιστα πράγματα άλλαξαν. Επανέλθουμε λοιπόν και θα επανέλθουμε σκληρότερα. Όπως κάτω από τη δική μας πίεση αναγκάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει μια τετράμινη παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα ξεκινούσαν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, κύριε Τσίμα. Εμείς φωνάζουμε. Δεν υπάρχει άλλος που να κάνει αντιπολίτευση σε αυτόν τον τόπο. Όπως φωνάζουμε για τις εργασιακές σχέσεις, όπως φωνάζουμε για αυτό το δίθεν επιτελικό κράτος που τελικά κατάντησε να είναι συγκεντρωτικό, αυταρχικό. Και φωνάζουμε βέβαια και για αυτό το νέο διχασμό που ζήσαμε με τα πανεπιστήμια και με το πολυτεχνείο, όπου έπρεπε υποχρεωτικά να αναγκαστούν οι φοιτητές να πάρουν θέση ανάμεσα στη βία των μπαχαλάκηδων και στη βία και την ασυδοσία και την υπερβολή της αστυνομίας. Υπάρχει άλλος δρόμος και για τα πανεπιστήμια. Υπάρχει ο δρόμος που λέμε εμείς, με τα πολύχρωμα ανοιχτά πανεπιστήμια που μπορούν να είναι ασφαλή. Και ούτε σε αυτό μας άκουσε ο κύριος Μητσοτάκης για να ψηφίσουμε μια διάταξη από κοινού συνενετικά. Το καλοκαίρι, όταν ήρθε η διάταξη για το άσυλο, η διάταξη που ψήφισε ο κύριος Μητσοτάκης είναι μια παραλλαγή της διάταξης που είχε εισηγηθεί η δική σας κυβέρνηση. Όχι. Εμείς προτείναμε μια παραλλαγή της διάταξης της δικής μας κυβέρνησης και ο κύριος Μητσοτάκης το αρνήθηκε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να εξομοιώσει το πανεπιστήμιο με την πλατεία, να μπορεί η αστυνομία να μπαινοβγαίνει στα πανεπιστήμια, ανεξάρτητα από το αν τελείται μια αξιόπινη πράξη όποια στιγμή ήθελε. Και του είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Του λέω, κύριε Μητσοτάκη, στις πλατείες διακινούνται τα ναρκωτικά και γίνεται το παραεμπόριο και δεν έχω δει αποτελεσματικότητα. Με το νόμο πάντως αυτό μπήκε η αστυνομία στην ΑΣΟΕ και μπήκε στο υπόγειο και βρήκε αυτό που βρήκε. Μα έπρεπε να μπει για το υπόγειο και για το οπλοστάσιο. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνει ανά πάσα στιγμή και να λέει, έλα εδώ, εσύ δεν μου αρέσεις, δεν έχεις χαρτιά, πάμε στο αστυνομικό τμήμα, θα σας άρεσε να το κάνουν στο γιο σας αυτό? Δεν μπορούμε να ζούμε κάτω από αυτές. Δεν μπορώ να το φανταστώ και να γίνεται. Και όμως μπορεί να γίνει με βάση τη διάταξη που πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Ενώ εμείς λέγαμε ότι ναι, βεβαίως, πρέπει η αστυνομία να μπορεί να μπει όταν υπάρχει αξιόπινη πράξη, όταν τελείται αξιόπινη πράξη, χωρίς να πρέπει να ειδοποιήσει κανένα ακαδημαϊκό όργανο. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα στον προηγούμενο αυτό ήταν νόμο. Το πρόβλημα, όντως. Όπως επίσης θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη οι διοίκησης του πανεπιστημίου. Και δεν την αναλάμβαναν. Ναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν βοήθησαν όσο θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το αναγνωρίσαμε, είπαμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό. Ρητά να γράφεται στον νόμο ότι δεν απαιτείται άδεια από κανένα ακαδημαϊκό όργανο. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε η αστυνομία να μπαινοβγαίνει στα πανεπιστήμια όποια ώρα ήθελε εκείνη. Αυτό δεν θα μας βρει ποτέ σύμφωνους, κύριε Τσίμα. Όπως σας ακούω, αναρωτιέμαι, τι είναι για σας πιο σημαντικό? Να είστε στην αντιπολίτευση έχοντας μια δυνατότητα να φτιάξετε ισχυρά μέτωπα αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα ενδεχομένως, ή να βρείτε μια συνεννόηση με την κυβέρνηση ώστε μερικές μεταρρυθμίσεις να περνάνε συνενετικά? Όσο πιο σκληρή αντιπολίτευση κάνουμε στην κυβέρνηση, τόσο πιστεύω ευκολότερο θα είναι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε κάποια πράγματα και να περάσουμε αυτά που θεωρούμε εμείς ότι χρειάζονται συνεννόηση με μεγάλες πλειοψηφίες στη Βουλή. Όσο πιο σκληροί είμαστε, όσο πιο αποφασιστικοί στην αντιπολίτευση, με τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, αυτό που κάνουμε εμείς, κάθε φορά που λέμε όχι, έχουμε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Λέμε γιατί λέμε όχι. Όσο λοιπόν πιο δυνατά το κάνουμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε κάποια θέματα θα πρέπει να συμφωνεί μαζί μας. Δεν μου απαντήσατε στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Σε μια πρόσκληση που θα διατυπώνεται ακόμη θεωρητικά, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να διατυπωθεί και πιο πρακτικά από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έλατε να φτιάξουμε ένα μέτωπο αντιπολίτευση για να πιέζουμε πιο αποτελεσματικά. Θα πείτε ναι ή θα πείτε όχι? Σε ποια βάση θα γίνει το μέτωπο με τον κύριο Τσίπρα? Μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει κάνει διαφωνούμε. Διαφωνούμε στις πολιτικές του. Και όπου συμφωνούσαμε, εμείς ψηφίσαμε και βάλαμε πλάτη.
Ξέρετε πως ό,τι προοδευτικό ψηφίστηκε από την κυβέρνησή του, ψηφίστηκε με τις δικές μας ψήφους, γιατί ο συγκυβερνήτης του ήταν εναντίον. Και ήταν απαράδεκτη η προβοκάτσια που έκαναν τα στελέχη του και πιάστηκαν και ξεφτυλίστηκαν άνθρωποι με μια διαδρομή. Ξεφτυλίστηκαν γιατί φάνηκε ότι έγραφαν ψέματα στα social media ότι το κίνημα αλλαγής δεν ψήφισε μια σωστή διάταξη στο άρθρο 5, παράγραφος 2 του Συντάγματος που αφορούσε τις διακρίσεις. Για τις διακρίσεις φύλου και τις διακρίσεις... Προσπαθούν να μας χτυπήσουν με ψέματα, με fake news, με διαστρέβλωση των θέσεών μας, αλλά αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Η φωνή μας όλο και περισσότερο θα δυναμώνει και εμένα με ενδιαφέρει να στηρίξω τους μεσαίους και τους πιο αδύναμους, που και αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση τους αφήνει απ' έξω. Ναι. Ξέρετε, παρόλα αυτά, στα οικονομικά είναι λίγο άχαρη η αντιπολίτευση, γιατί το γενικό οικονομικό κλίμα είναι αισιόδοξο. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη κιόλας από λίγη αισιοδοξία, ενώ η αντιπολίτευση πρέπει να γκρινιάζει για τα οικονομικά. Στην Ελλάδα, όλοι χρειάζονται στην Ελλάδα μια αισιοδοξία. Αλλά δεν κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι το φορολογικό νομοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη θεωρεί ότι δεν πρέπει να ελαφρύνει καθόλου και να βοηθήσει όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μεικτά 20.000 και πάνω. Και ελάχιστες είναι οι ελαφρύνσεις που αφορούν αυτούς που έχουν από 12.000 μέχρι 20.000 μεικτά. Δεν είναι αυτό το μέλλον που θέλουμε εμείς για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να είμαστε το δικό του αποκούμπι. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Κύριε Γεννήματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, ελπίζω, ενδιαφέρουσα για τους ακροατές. Για μένα ήταν σίγουρα και ήταν και ζωηρή και είχε και, αν προσέξει κανείς, είχε και κάποιες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ καλά. Απόψε στο αποτύπωμα. Κυρίες και κύριοι.